καλή εικόνα, καλή εμφάνιση, γιατί δούλεψαν και αυτό το παιχνίδι που θα μπορούσαν. Δυστυχώς, ακόμα μια φορά, αν μπάλα δεν πάει μέσα, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Παραδείγματος είναι ομάδα με πάρα πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες, ομάδα που παίξε, δηλαδή οι παίκτες που παίξανε στη Super League. Προσπάθησα από βάγκο να βοηθήσω, στο τέλος, αλλάξαμε δύο-τρεις φορές και οι πλευρές του προηγούμενου να δούμε κάποια δυναμία του Παναθηναϊκού. Πιστεύω είχαμε αρκετές περίπτωσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο μήκρονο. Να βάλεις γκολ, πιστεύω πρέπει να πιστέψεις στο αυτό σου. Αν πηγαίνεις τις ευκαιρίες, πρέπει να πιστέψεις, πάω να βάλω γκολ. Δυστυχώς και πρώτο παιχνίδι που χάσαμε, με Βόλο είμαστε πάρα πολύ καλοί πρώτο μήκρονο και πιστεύω αυτό παιχνίδι ήταν πολύ αρνητικό για ψυχολογία. Είμαι ευχαριστημένος από προσπάθεια, τέλεση, πάτος που είχαμε σήμερα. Δεν πήραμε δυστυχώς ακόμα ένα παιχνίδι τίποτα. Συνεχίζουμε, δεν μπορώ τίποτα να πάω, να αναγκώ. Αξίζουν συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό. Γιατί βλέπετε και το τελευταίο γκολ Καμαρά που έχει βάλει ακόμα μια φορά. Έχει δείξει ένας θετικός παίκτης, έμπειρος παίκτης που έχει ένα κοντρα ένα, έχει γκολ μέσα και μικρή ευκαιρία βάζει γκολ. Καλή συνέχεια στο Παναθηναϊκό και εμείς να συνεχίζουμε να ακούσουμε για το επόμενο. Πιστεύω ότι επομένως από τα τελειώματα του περιπτώσει σε κάποιες φάσεις. Είστε απογοητευμένος από τα τελειώματα του περιπτώσεις σε κάποιες φάσεις. Πώς δεν είναι. Πώς δεν είναι. Δηλαδή το πρώτο μήκρονο είδατε κλασική ευκαιρία η ΣΑΠ. Η μόνος ήταν γιατί. Και πρέπει να ξέρεις τι κάνεις κάθε στιγμή. Γιατί μπορούσα μόνος, ήταν τέλεια μόνος, μπορούσα να σταματήσει ο σκήτος και να βάλει εγώ. Δύο-τρεις φορές που δούλεψαν και κάποιες φάσεις. Μπάλα έπρεπε μέσα στη 16 μέτρα και κανένας από δικό μας παίκτης δεν ήταν, δεν πήγαινε πάνω στην μπάλα με τη στόχα. Προσπαθώ με να διορθώσουμε και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Τώρα τι γίνεται, με δυο νίκες είτε σε αυτά τα play-off, αν τέσσερις αγώνες μπορεί να προλάβει κάτι ο Ραφλής με αυτές τις δύο. Εμείς να παλέψουμε και τέλος, έχω πει. Είμαι άνθρωπος που πάντα δεν παρατάω. Δούλεψα και εδώ, νομίζω να ξέρετε καλά. Πιστεύω είδατε και διαφορετικό ρεπλή από προηγούμενες εμφάνισεις που είχατε εδώ. Είδατε μια ομάδα που ξέρει τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Για αυτό λίγο καιρό που μια εβδομάδα πως είναι μαζί τους. Εγώ πιστεύω μια νίκη θέλουμε και παιδιά να μπαίνουν λίγο πιο ψυχολογικά και αξίζουν να πάρουν μια νίκη πραγματικά. Να παλέψω μέχρι τέλος, δεν μπορώ τίποτα άλλο να κάνω. Σήμερα αναμετρήθηκαν δύο ομάδες που η θέση τους είναι στην Super League. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είμαι πολύ συναχωρημένος γιατί έχουμε δουλέψει πολύ με τον καινούργιο προπονητή. Η ομάδα έχει βελτιωθεί. Το παλέψαμε, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Ήταν επόμενο ο Πανετολικός να μας πιέσει τα πρώτα λεφτά. Εμείς αντέξαμε. Κάναμε ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπήκαμε στο δεύτερο μήχρονο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες πολλά στη μένα. Θα μπορούσαμε να έχουμε σοφαρίσει. Στο τέλος σκάραμε και επόμενο ήταν είχαμε ένα-δύο παίκτες πιο συνάμενα, να φάμε και δεύτερο γκολ στα τελευταία λεπτά. Εμείς θα συνεχίσουμε. Όσο οι ελπίδες μας είναι μαθηματικές, θα συνεχίσουμε να το παλέψουμε. Είμαστε Ηρακλής. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε μέσα στη νίκη Βόλου να νικήσουμε το παιχνίδι. Να πούμε ξανά στο παιχνίδι. Μπορεί να πει στον Καφρατζόγλιο ότι σαν ομάδα εμείς κάναμε το καθήκον μας. Είχα υποσχεθεί ότι θα δώσουμε τα πάντα για να ανεβάσουμε τον Πανετολικό στη Super League. Εγώ αυτό δεν το γνωρίζω, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς και ειδικότερα κι εσείς και πρέπει να το περάσετε προς τα έξω ότι αυτή η ομάδα έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Έχει 21-22 παιχνίδια, ούτε και εγώ θυμάμαι από πότε έχει να χάσει την τελευταία φορά και δεν το βλέπω εγώ αυτό πουθενά. Και σήμερα αυτό για να γίνει, επειδή ξέρετε κι εσείς το ποδόσφαιρο, το παρακολουθείτε χρόνια, χρειάζεται πολύ δουλειά και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και πρέπει κι εσείς να είστε συνεργείς σε αυτή την προσπάθεια. Όπως είδατε και σήμερα στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο,
μπορούσαμε να το είχαμε τελειώσει ο πιο νωρίς το σκορ και το παιχνίδι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι λεπτομέρειες. Όταν δεν το τελειώνεις, μπορεί να τιμωρηθείς. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Κάναμε μια νίκη, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Και αυτό που είμαι πιο πολύ χαρούμενος απ' όλα δεν είναι μόνο από την νίκη, το λέω ειλικρινά. Είμαι χαρούμενος γιατί όταν ήρθαμε το Ηρακλή Ψαχνών και χάσαμε, στο γήπεδο ήταν 624 άτομα, περίπου 1000. Σήμερα ήταν 7000. Για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση από όλα. Αυτά. Ρωτήσεις του. Ναι. Ένα σχόλιο για τον Καμαρά που είχε σήμερα αλλά και στα τελευταία παιχνίδια έχει πάρει την ομάδα από το χέρι. Ναι. Και κατά πόσο θα κρυφθεί άνοδο στο μάτι τη Κυριακή με τον Ολυμπιακό Κόμπο. Ο Καμαρά είναι πάρα πολύ σημαντικό παίχτη. Θέλω να πιστεύω ότι το διαχειριστήκαμε σωστά. Είναι επαγγελματία, αγαπάει πάρα πολύ τον Πανετολικό. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ και νομίζω ότι τα αποτελέσματα τα βλέπετε δεν είναι δικό μου έργο. Είναι η δικιά του η προσπάθεια που κάνει μεγάλη στην προπόνηση. Και είναι ο Καμαρά που όλοι γνωρίζαμε και παλιότερα. Το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση. Κατά πόσο πιθανό το μάτι τη Κυριακή στον Ολυμπιακό Κόμπο. Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα είναι κρίσιμο και σημαντικό, γιατί είναι μια ομάδα Ολυμπιακό Βόλου, η οποία και αυτή θέλει να μπει στη Σούπερ Λίγκα. Όμω από εκεί και πέρα, και όσο περνάνε τα παιχνίδια και λιγοστεύουν, κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικό. Κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικό. Πολλέ φορέ κάνουμε υπολογισμού όλοι μα, λέμε. Εκείνο την Κυριακή να κερδίσουμε, να πάμε και εκεί. Στο ποδόσφαιρο υπολογισμού είναι καλό να κάνει, αλλά το στο γήπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτι. Και σίγουρα θα χρειαστούμε όπω ήταν σήμερα το γήπεδο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τι κανένα. Μετά τα αποτελέσματα των δύο σημερινών αγώνων, μπορούμε να πούμε ότι ο Πανετολικός, ξαναπιάνοντα πρώτη θέση, είναι πλέον φαβορή. Όχι, φαβορί δεν θέλω να πω κανένα. Όπως σας είπα, μόνο ο Θεός μπορεί να ανθενεύουμε. Εμείς όμως κάνουμε την τεράστια προσπάθεια. Με όλες τις ομάδες θα παίξουμε, παίξαμε και θα παίξουμε στη συνέχεια. Δεν έχει φαβορί για μένα. Όταν είναι τελευταίο παιχνίδι και έχουμε διαφορά 4 βαθμών, τότε θα πω ότι είμαστε φαβορί. Ακόμα μία εβδομάδα από ένα σερί αγώνα δύσκολο για μας. Συνεχόμενο παιχνίδι Κυριακή Τετάρτη. Παίζαμε ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα με τον Ηρακλή, μια μεγάλη ομάδα. Σήμερα παρουσιάστηκε διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Αλλά εμείς δείξαμε, όπως και στα υπόλοιπα παιχνίδια, τη δύναμη και το πάθος ότι θέλουμε πραγματικά τη νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε να έχουμε πετύχει και 2 και 3 γκολ. Δεν το καταφέραμε. Στο δεύτερο, λόγω που υπάρχει και ψυχολογική πίεση, που δεν πήγε ένα δεύτερο γκολ, πιστεύω ότι δεν τα πήγαμε όσο στο πρώτο καλά. Αλλά σημασία έχει ότι πήραμε 3 βαθμούς. Όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί όπως είπα, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και κάθε μάτς για μας είναι τελικός. Εύχομαι σε αυτόν τον κύκλο των παιχνιδιών, των 4 ακόμα που έχουμε, όλα τα παιδιά να δώσουν την ψυχή τους και να πάμε τον Πανελληνικό στην Αλφα Εθνική, γιατί όλοι αυτά θέλουν.